το ανέκδοτο της ημέρας. Πάει ένας άντρας στον γιατρό και του λέει: «Γιατρέ μου, βοήθησέ με! Έχω σοβαρό πρόβλημα! Κάθε φορά που πάω να κοιμηθώ, βλέπω τρομερά όνειρα με κατσαρίδες να παίζουν ποδόσφαιρο! Μάλλον έχετε κάποια φοβία με τα συγκεκριμένα έντομα και σας έχει γίνει αιμονή. Δοκιμάστε να κάνετε μια απεντόμωση και ελάτε μετά από μερικές μέρες να σας ξαναδώ». Μετά από 2 εβδομάδες, ο άντρας επιστρέφει στο γιατρό με κάτι κόκκινα σπυράκια στη μούρη. «Καλησπέρα, γιατρέ μου! Έκανα 2 απεντομώσεις και 3 απολυμάνσεις και με έπιασε αλλεργία από τα φάρμακα και έβγαλα κόκκινα σπυράκια στο πρόσωπό μου». «Και τι γίνεται με τα όνειρα με τις κατσαρίδες?» «Έχουν γίνει πολύ χειρότερα. Τώρα κάθε φορά πάνε ισοπαλία και βλέπω και τις καθυστερήσεις και τα πέναλτι». «Μάλλον χρειάζεστε περισσότερη σωματική εκτόνωση. Δοκιμάστε να ξεκινήσετε κάποια δραστηριότητα για να εκτονωθείτε λίγο και ελάτε πάλι να σας ξαναδώ». Μετά από 3 εβδομάδες, ο άντρας επιστρέφει πάλι στο γιατρό, αλλά αυτή τη φορά γεμάτος επιδέσμους και τσιρότα. «Καλησπέρα, γιατρέ! Ξεκίνησα kickboxing όπως μου είπατε, αλλά το πρόβλημα έχει γίνει χειρότερο. Τώρα στα όνειρά μου οι κατσαρίδες άλλαξαν κατηγορία και όχι μόνο παίζουν ποδόσφαιρο σε μεγαλύτερο γήπεδο, αλλά έχουν και κερκίδα». «Συνεχίστε να κάνετε ό,τι έχουμε πει μέχρι τώρα και προσπαθήστε να τρώτε λιγότερο ή καθόλου το βράδυ και ελάτε πάλι να σας ξαναδώ». Πατάς like και subscribe αν σου αρέσει το βίντεο. Μετά από μερικές εβδομάδες, ο άντρας επιστρέφει στο γιατρό πετσί και κόκαλο. «Αχ, γιατρέ μου, δεν αντέχω άλλο. Κάτι πρέπει να γίνει άμεσα. Είμαι αλλεργικός στα φάρμακα της απεντόμωσης και τα σπυράκια με φαγουρίζουν. Στο kickboxing δεν έχω καμία συγκέντρωση γιατί δεν κοιμάμαι καλά και με σπάνε όλοι στο ξύλο, ακόμα και τα 5χρονα. Με τη δίαιτα που με έχετε βάλει να κάνω, έχω χάσει 34 κιλά μέχρι τώρα και με παίρνει ο αέρας. Και σαν να μην έφταναν όλα αυτά, τώρα τα όνειρα μου με τις κατσαρίδες που παίζουν ποδόσφαιρο έχουν γίνει χειρότερα». «Λοιπόν, κυρία μου, είναι επιτακτική ανάγκη να ξεκινήσουμε από σήμερα κιόλας αυτά εδώ τα χαπάκια, τα οποία είμαι σίγουρος ότι είναι η λύση στο πρόβλημά σας». «Αχ, όχι, γιατρέ μου, μη μου το κάνετε αυτό. Θα μπορούσα να ξεκινήσω από αύριο την θεραπεία». Τον κοιτάει καλά-καλά ο γιατρός. «Μα αφού έχετε σοβαρό πρόβλημα, πρέπει να τη ξεκινήσετε οπωσδήποτε από σήμερα. Γιατί να το αναβάλλετε?» «Όπως σας είπα, τα όνειρά μου έχουν γίνει πολύ χειρότερα. Σήμερα έχει τελικό και το έχω παίξει στοίχημα.